παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της ΑΠΦΟΥΣ ο Μάριος Δασκάλου. Ο έμπειρος τεχνικός πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το τιμόνι της ομάδας της Λέσβου, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Ωστόσο, θα συνεχίσει κανονικά να εργάζεται στις ακαδημίες της ομάδας, απλώς δεν θα είναι προπονητής στο γυναικείο τμήμα. Η διοίκηση της ΑΠΦΟΥΣ έχει ήδη βγει στο ψάξιμο για τον αντικαταστάτη του και στόχος είναι να βρεθεί ένας τεχνικός που θα συνεχίσει το επιτυχημένο έργο που άφησε ο Δασκάλου, ο οποίος μαζί με τις παίκτριές του έφτασαν τη ΣΑΠΦΟ με στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στη βαθμολογία στον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Μάλιστα, τη νέα σεζόν ο Πύχης αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο για το λεσβιακό σωματείο με στόχο τα επόμενα χρόνια να φτάσει ακόμη ψηλότερα. Μένουμε στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου και περνάμε στον ΠΑΣ Λέσβου, όπου ο Χρήστος Πουρής θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Ευθύμιου Παπακώστα τη νέα αγωνιστική περίοδο, που θα βρει ξανά τη λεσβιακή ομάδα στη ΓΑΜΑ κατηγορία. Ο Πουρής, που αντικατέστησε τον αποχωρήσαντα Αλέκο Βαλαβάνη, θα έχει στον ΠΑΣ και το ρόλο του προπονητή τερματοφυλάκων, θέση την οποία γνωρίζει πολύ καλά, καθώς εκεί έκανε καριέρα.